Το γενικό εκλογικό αποτέλεσμα εκφράζει και μέσω της κάλπης τη μεγάλη δυσαρέσκεια και οργή του λαού για τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όσων συνεργάστηκαν μαζί τους που τον βύθισαν στη φτώχεια και την ανεργία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, σχολιάζει το ΚΚΕ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα λέγαμε ότι παρατηρείται μια τάση επανασυσπήρωσης γενικότερα λαϊκών στρωμάτων προς το ΚΚΕ, μια τάση που ξεκίνησε και από τις ευρωεκλογές. Και φαίνεται ότι πολλοί εργαζόμενοι συμπαρατάσσονται και ενισχύουν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Αυτή η τάση βέβαια θα εκφραστεί και περαιτέρω, αυτό πιστεύουμε δηλαδή, στους αγώνες που πρόκειται να έρθουν από αύριο. Η αλλαγή της κυβέρνησης και η ανάδειξή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη θέση δεν αποτελεί αλλαγή πολιτικής, αλλά αλλαγή προσώπων στην κατεύθυνση που παίρνουν τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, άλλοτε επιβεβαιώνονται και από την επόμενη μέρα, αλλά και από τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ελλάδα θα πορευτεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στη ζώνη του ευρώ, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα και, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει σαν ΚΚΕ, αυτά θα είναι το ασφαλιστικό και ο συνδικαλιστικός νόμος. Από εκεί και μετά, αρνητικό αποτελεί η διατήρηση των υψηλών ποσοστών του Ναζιστικού Κόμματος της Χρυσής Αυγής. Τοπικά θα δούμε ότι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ είχαν απώλειες, που έχει να κάνει και με τη στάση της μειονότητας, μια στάση την οποία θα προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε εμείς στο μέλλον και προεκλογικά αλλά και πολύ πριν τις εκλογές, σε επαφή που είχαμε με τους συντοπίτες μας, αναδεικνύαμε τα ζητήματα τόσο της ανεργίας που ταλανίζουν ιδιαίτερα τον πληθυσμό της μειονότητας αλλά και της πλειονότητας. Να τονίσω ότι η μειονότητα ουσιαστικά είδε κέρδη όταν στήριξε μόνο τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ τοπικά. Από εκεί και μετά το ζήτημα είναι την επόμενη μέρα ότι παραμένουν τα αντιλαϊκά μέτρα, παραμένουν οι αντιλαϊκοί νόμοι. Το ΚΚΕ θα δυναμώσει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του για τα αυξημένα λαϊκά προβλήματα για την ανακούφιση των ανέργων των λαϊκών οικοκυριών. Θα δυναμώσει τις προσπάθειες για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, για την ανάπτυξη λαϊκής αλληλεγγύης, για την οικοδόμηση της λαϊκής συμμαχίας ενάντια στα μονοπόλια και το καπιταλιστικό σύστημα, καταλήγει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.